Χαίρετε. Δεν ξέρω με ποια σύμπτωση ή πώς και στυχαίνει και τα περισσότερα ξεμπροστιαστικά vlogs είναι οδηγητικά. Λοιπόν, σας είχα υποσχεθεί αυτό το vlog αφορά την τεχνική ξεμπροστιάσματος του καθρέφτη. Και αυτή την τεχνική μου την έμαθε η πρώτη ψυχολόγος στην οποία πήγαινα όταν ήμουνα πάρα πολύ νεαρή. Ήμουνα 23-24 ετών. Λοιπόν, έχουμε κάνει ένα βίντεο για τις τεχνικές ξεμπροστιάσματος, έχουμε κάνει ένα άλλο βίντεο που είναι διευκρινιστικό για το ποιους ανθρώπους και πότε ξεμπροστιάζουμε, ότι δεν ξεμπροστιάζουμε τον κόσμο όλο και χωρίς να έχουμε ιδιαίτερη σχέση με κάποιον. Έρχεται τώρα αυτό το τρίτο βίντεο στη σειρά ξεπρόστιασμα, το οποίο έχει σχέση με την τεχνική ξεμπροστιάσματος του καθρέφτη. Σε τι συνίσταται αυτή η τεχνική? Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στη ζωή μας. Είναι ο άνδρας μας, είναι η γυναίκα μας, είναι η μάνα μας, είναι ο πατέρας μας, είναι ο συνάδελφος από το διπλανό γραφείο, είναι ο γείτονας ή η γειτόνισσα που μας χωρίζει μόνο ένα σειρματόπλεγμα ή τέλος πάντων ένα κάγκελο και τον βλέπουμε συνεχώς μπροστά μας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι εκ των πραγμάτων είναι μέσα στη ζωή μας. Με τους οποίους έχουμε δοκιμάσει το ευγενικό ξεμπρόστιασμα, δηλαδή αυτό που λέμε στο πρώτο βίντεο της σειράς, όταν κάποιος μας λέει κάτι, το ρωτάμε ήρεμα και ψύχρεμα, μπορείς να επαναλάβεις αυτό που με ρώτησες? Γιατί με ρώτησες αυτό το πράγμα? Ο τρόπος με τον οποίο μου μίλησες με έκανε να νιώσω άσχημα και σου το λέω να το ξέρεις. Με ήρεμο και ψύχρεμο τρόπο βάζουμε τα όρια μας, ενημερώνουμε τον άλλον, την άλλη, ότι δεν θέλουμε να έχουμε τέτοιου είδους παρεδώσει και τέτοιου είδους δοσοληψίες. Για παράδειγμα, εάν κάποιος μας ασκεί κριτική παρά τη θέλησή μας. Αχ, τι ωραίο αυτό. Αν κάποιος μας ασκεί κριτική παρά τη θέλησή μας. Πολύ ωραία φράση, γράψτε την κάτω. Αν κάποιος μας ασκεί κριτική παρά τη θέλησή μας. Και αυτό αναφέρεται στις εντός εισαγωγικών καλόπιστες κριτικές. Για το καλό σου το λέω κλπ. Αν κάποιος μας ασκεί κριτική παρά τη θέλησή μας και λέμε αυτό το πολύ ωραίο που έχω διαβάσει από εσάς στα σχόλια, δέχομαι κριτική μόνο από ανθρώπους που τους θαυμάζω και θα ήθελα να τους μοιάσω, ή δέχομαι κριτική μόνο από ανθρώπους που θα επέλεγα εγώ ίδια συνειδητά να πάρω συμβουλές. Άρα από τη στιγμή που δεν θα επέλεγα να πάρω συμβουλές από εσένα, δεν επιλέγω να ακούσω κριτική από εσένα. Σε παρακαλώ, κράτησε την κριτική για τον εαυτό σου. Εάν λοιπόν, πολύ ωραίο αυτό, το είχε γράψει μια φίλη κάτω από ένα βίντεο και μου άρεσε. Εάν λοιπόν έχουμε δοκιμάσει με όλους τους ευγενείς τρόπους και εξακολουθεί η περιπτωσάρα που έχουμε στη ζωή μας να μας ταλαιπωρεί, τότε ίσως είναι καιρός να ξεκινήσουμε την τεχνική του καθρέφτη. Η τεχνική του καθρέφτη συνίσταται στο ακόλουθο. Όπως σου συμπεριφέρεται ο άλλος, του συμπεριφέρεσαι και εσύ. Άκουσα για πρώτη φορά για αυτή την τεχνική από την πρώτη ψυχολόγο στην οποία πήγαινε όταν ήμουν 24 ετών. Αυτή ήταν, πρέπει να ήταν ίσως την ηλικία που είμαι εγώ τώρα, λίγο νεότερη από την, μπορεί γύρω στα 40 η ψυχολόγος μου τότε, η οποία είχε μια δύσκολη σχέση με τη μητέρα της. Και συζητούσαμε μια μέρα για το πώς λειτουργούμε όταν έχουμε ανθρώπους στο περίγυρο μας οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν με το μαλακό, δεν καταλαβαίνουν με το ευγενικό και δεν παίρνουν από καλοσύνη και καλά λόγια. Και μου είπε, ξέρεις τι έχω κάνει εγώ με τη μητέρα μου? Της λέω, τι έχεις κάνει εσύ με τη μητέρα σου? Εδώ να πω ότι εκτίμησα πάρα πολύ το γεγονός ότι αυτή η ψυχολόγος ήταν αρκετά αποκαλυπτική για τον εαυτό της. Όχι για προβλήματα που περνούσε στο παρόν της, αλλά για πράγματα που είχε ήδη ξεπεράσει. Και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ ως θεραπευόμενη, το γεγονός ότι η ψυχολόγος μου ήταν διατεθειμένη να μοιραστεί μαζί μου δικές της εμπειρίες και να με βοηθήσει από τη μια να καταλάβω ότι δεν είμαι μόνη μου σε αυτό που περνάω και από την άλλη να πάρω ένα υγιές παράδειγμα. Η κοπέλα αυτή είναι χαμηλών τόνων γυναίκα, πολύ χαμηλών τόνων γυναίκα, αριστονίκη style θα έλεγα. Δεν είναι έτσι σαν εμένα που είμαι και λίγο φωνακλού. Αυτή η κοπέλα είχε κάνει πολλά χρόνια σπουδές στο εξωτερικό, μεταπτυχιακά κτλ. Και είχε επιστρέψει στην Κύπρο εκείνο το διάστημα και η μητέρα της ήταν περιπτωσάρα. Μου λέει, έχω δοκιμάσει με το ευγενικό, έχω δοκιμάσει με τη λογική,
Έχω δοκιμάσει με την καλή κουβέντα. Έχω δοκιμάσει με την επίκληση στο συναίσθημα. Τίποτα δεν πιάνει. Οπότε μια μέρα μου λέει, τα πήρα και άρχισα να της μιλώ όπως μου μιλούσε. Άρχισα να χρησιμοποιώ τον ίδιο τόνο στη φωνή, τις ίδιες λεκτικές και λεκτικές εκφράσεις και εκφράσεις του προσώπου και άρχισα να γίνομαι καθρέφτης. Και φοβήθηκε, μου λέει, ζάρωσε, μαζεύτηκε στη γωνιά της όταν της απάντησα με τον τρόπο που μου μιλούσε και άρχισε να με λαμβάνει σοβαρά υπόψη. Είχε μοιραστεί μαζί μου βέβαια τότε ψυχολόγος μου το γεγονός ότι την προβλημάτισε, ότι αναγκάστηκε να λειτουργήσει με έναν τρόπο που δεν ήταν οικείος προς την ίδια, με έναν τρόπο που δεν ήταν ο πραγματικός της εαυτός. Θα προτιμούσα, μου λέει, αν η μητέρα μου ήταν πιο λογική. Θα προτιμούσα αν η μητέρα μου ήταν πιο συνεννοήσιμη. Θα προτιμούσα αν η μητέρα μου μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί μου σε ένα άλλο επίπεδο, πιο γλυκό, πιο πολιτισμένο, πιο ανθρώπινο και ανθρωπιστικό, παρά να πρέπει να τη συμπεριφερθώ όπως μου συμπεριφέρθηκε. Αλλά ήταν το τελευταίο μου όπλο που είχα στη φαρέτρα μου και δούλεψε. Η τεχνική του καθρέφτη λοιπόν συνίσταται στο να δείξουμε στον άλλον ότι εμείς δεν είμαστε λιγότερο θαραλέοι και λιγότερο τολμηροί από αυτό. Έχω και εγώ μια τέτοια προσωπική εμπειρία να σας αφηγηθώ. Συνέβη και πέρσι. Είχα μια γνωριμία με ένα πρόσωπο το οποίο δεν ξέρω, είναι αδιάγνωστο. Όταν είχα ξεκινήσει αυτή η γνωριμία, μου έλεγαν κοινοί φίλοι και γνωστοί, καλά, μα έχεις τρομερή υπομονή, μα έχεις πολλές αντοχές, μα πώς τα καταφέρνεις και έχεις καλή σχέση με αυτό το πρόσωπο. Και για να είμαι ειλικρινής, εγώ εκείνη την περίοδο ήμουνα πολύ προσιλωμένη πάνω σε άλλα πράγματα και όχι σε αυτήν καθ' αυτήν την γνωριμία. Όχι ότι δεν ήμουν εντάξει στην γνωριμία που είχα με τον άνθρωπο εκείνο και στη συνεργασία που είχα, αλλά δεν έδινα ιδιαίτερη προσοχή στα σκόκκινες σημαίες, στα ανησυχητικά σημάδια. Συνεχίζουμε μετά, κατεβαίνω τώρα πάλι. Μόλις επέστρεψα από το σούπερ μάρκετ, έβαλα τη μάσκα μου εννοείται και οφείλω να πω ότι για πρώτη φορά στη ζωή μου έκανα mask shaming. Εκεί στην υπεραγορά που περίμενα ήταν όλοι οι άνθρωποι με τις μάσκες τους. Έχω βάλει ξανά αντισηπτικό να ξαναβάλω, άντρες, γυναίκες, παιδιά, όλοι με τις μάσκες τους, και μπαίνει μέσα ένας νεαρός με όλη του το καπάρτισμα που λέμε στην κυπριακή διάλεκτο, με όλη του την άνεση, και στέκεται, παίρνει ένα καρπούζι, στέκεται στο ταμείο. Το βλέπω χωρίς μάσκα, τον είδα από την ώρα που έμπαινε, μπήκα μαζί την ίδια ώρα, μπήκε χωρίς μάσκα. Λέω, πού πάει αυτός χωρίς μάσκα? Είπαμε ότι υπάρχει αυστηρή απαγόρευση για να μπαίνουν για κυκλοφορία σε κλειστούς δημόσιους χώρους χωρίς τη χρήση προστατευτικής μάσκας για τον κορονοϊό. Μπήκε χωρίς τη μάσκα, πήρε ένα καρπούζι και την ώρα που πήγαινα στο ταμείο ήρθε μπροστά μου και μου λέει, είναι η σειρά μου. Του λέω, να πάρεις τη σειρά σου, του λέω, αλλά μάσκα γιατί δεν φοράς? Του λέω, εμείς οι υπόλοιποι είμαστε παλαβοί που φοράμε μάσκα? Εμάς μας αρέσει, νομίζεις, να φοράμε μάσκα? Και σκεφτείτε ότι εγώ φορούσα τη μάσκα 5 λεπτά και έγινα κάθιδρη. Σκεφτείτε οι άνθρωποι που εργάζονται σε κλειστούς δημόσιους χώρους και φοράνε συνέχεια τη μάσκα, πώς το βιώνουν μέσα σε αυτή τη ζέστη του Αυγούστου. Αλλά εκείνος ήταν έξυπνος. Πραγματικά από όλο το σούπερ μάρκετ είχε μέσα 15 άτομα, ήταν ο μόνος που δεν φορούσε μάσκα. Εντάξει, δεν μου είπε τίποτα, χαμογέλασε. Δεν ξέρω αν ήμουν αυτόκλητος συμβουλάτορας. Έτσι μου βγήκε, έτσι έκανα. Πάντως δεν έγινε καθρέφτης απέναντί μου. Ίσως επειδή κατάλαβε ότι είχα δίκιο, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε πίσω στην ιστορία. Εγώ συνεργαζόμουν με εκείνο το πρόσωπο. Πρόσεχα να είμαι εντάξει στο κομμάτι το δικό μου της συνεργασίας. Υπήρχαν κάποιες κόκκινες σημαίες στις οποίες δεν έδινα προσοχή. Κακός, λέω εκ των υστέρων. Όμως έφτασε κάποια στιγμή ο κόμπος το χταίνει. Έγινε ένα μπέρδεμα μεγάλο και συνειδητοποίησα
ότι το πρόσωπο εκείνο υπήρχε λόγος που μου έλεγαν πώς και τα πας καλά με εκείνο το πρόσωπο, πώς και δεν έχεις τσακωθεί και εσύ με εκείνο το πρόσωπο, είχε τσακωθεί ο κόσμος όλος. Όταν έγινε αυτό το μπέρδεμα, δεν έμεινα αμέτωχη. Δηλαδή είχε συμβεί μια κατάσταση στην οποία κάποιος λαθασμένος χειρισμός εκ μέρους εκείνου του προσώπου έφερε πολλούς ανθρώπους μεταξύ αυτών και εμένα σε δύσκολη θέση. Εγώ συζήτησα μαζί με τους υπόλοιπους ανθρώπους, είπα την άποψή μου ότι διαφωνώ με αυτό το χειρισμό, ότι αυτός ο χειρισμός δεν ήταν ορθός, ότι αυτός ο χειρισμός δεν ήταν δίκαιος, στήριξα τους ανθρώπους που αδικήθηκα και φυσικά εννοείται ότι με πήρε το κολάνι που λένε. Με παίρνει τηλέφωνο ένα βράδυ, ενώ ήμασταν εν μέσω συνεργασίας, και μου λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα που έκανες και είπες, που τι είπα εγώ, που είπα, ναι, έχεις δίκιο, που νιώθεις αδικημένος, που νιώθεις αδικημένη, σαφώς δεν είχε χειριστεί αυτό το πρόσωπο σωστά και ορθά και δίκαια την κατάσταση. Και αρχίζει να φωνάζει. Δεν είπα τίποτα. Πες τι έχεις να πεις, λέω. Φώναζε, ουρλιαχτά. Οπότε, βάζω κι εγώ κάτι τσιρίδες. 3 δεσιμπέλ πιο πάνω από τις τσιρίδες του άλλου του προσώπου. Όχι πολλά, 3 δεσιμπέλ, αλλά ήταν πολύ ψηλά δεσιμπέλ που έπρεπε να ξεπεράσω. Φώναξα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ενώ δεν με είχε δει ποτέ να φωνάζω. Δεν με είχε δει ποτέ θυμωμένη. Δεν με είχε δει ποτέ ενοχλημένη. Ήμουνα καλόβολη. Έβαλα τις φωνές. Τρόμαξε. Ξαφνιάστηκε. Σώπασε. Και μου λέει μετά, ξέρεις, αυτό το πράγμα που έγινε, εγώ θα σταματήσω τη συνεργασία με κάποια άλλα πρόσωπα. Και μίλησε για το πρόσωπο το άλλο που αδίκησε, το οποίο εγώ υπερασπίστηκα. Και λέω, δεν κατάλαβες καλά. Μετά από αυτό που έγινε, έχει βγει η μάσκα σου. Βλέπω ξεκάθαρα πλέον ότι είσαι λύκος με προβιά προβάτου και επιλέγω εγώ συνειδητότατα να μην έχω πλέον καμία άλλη συνεργασία μαζί σου. Θα είμαι εντάξει σε ό,τι έχω αναλάβει μέχρι τώρα. Θα το φέρω εις πέρας και μετά θα πας εσύ σπίτι σου και θα πάω εγώ σπίτι μου και δεν θα πεις κιχ. Δεν απειλήσα. Είπα, δεν θα πεις κιχ. Και επειδή γνώριζε ότι έφταιγε, επειδή γνώριζε ότι λειτουργήσε άδικα, επειδή με είχε γνωρίσει για ένα χρόνο και να είμαι ψυχρεμότατη, ηρεμότατη, καλοσυνάτη, ευγενέστατη, ανεκτικότατη, υποχωρητικότατη, όταν άκουσε τη τσιρίδα να ανεβαίνει στον ουρανό, κατάλαβε. Και όπερ και έπραξα, χωρίς καυγά, χωρίς την πανοκρουσίες, έληξα τη συνεργασία και φαντάζομαι ότι θα νιώθει και ευγνώμων που δεν άνοιξα το στόμα μου να πω για την αδικία που δέχτηκα. Γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει η εκδίκηση. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να είναι η ζωή μου καλή. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να είμαι εγώ καλά. Να είναι η δική μου καλή ψυχική και σωματική, να είναι η δική μου ψυχική και σωματική υγεία καλά. Να είναι καλό το περιβάλλον στο οποίο ζω και εργάζομαι. Δεν με ενδιαφέρει αν θα βγω από πάνω. Δεν με ενδιαφέρει αν θα μου πει ο άλλος είχες δίκιο. Δεν με αφορά αν θα προσβάλλω ή αν θα εκδικηθώ κάποιον άνθρωπο που με έχει αδικήσει. Καθόλου δεν με αφορά. Εξάλλου, θεωρώ και πιστεύω ότι η καλύτερη εκδίκηση για τους ανθρώπους που δεν μας σέβονται και δεν μας εκτιμούν και δεν είναι δίκαιοι απέναντί μας, είναι να μην μας έχουν πλέον στη ζωή τους. Γιατί αν όντως είμαστε άνθρωποι άξιοι σύνδεσης και συνεργασίας και αγαπητικοί, με την απουσία μας τιμωρούμε αρκετά αυτούς που μας έχουν αδικήσει. Η τεχνική ξεμπροστιάζοντος του καθρέφτη δεν είναι για να χρησιμοποιείται στον καθένα. Χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις πάρα πολύ συγκεκριμένες που, πρώτον, δεν υπάρχει άλλη οδός, δηλαδή έχουμε δοκιμάσει τα πάντα όλα και τίποτα δεν δουλεύει, γιατί εννοείται στην περίπτωση που σας είχα πει και εγώ με εκείνο το πρόσωπο,
Είχα μιλήσει πάρα πολλές φορές ήρεμα, συγκαταβατικά. Είχα προσπαθήσει να συζητήσω τα συζήτητα. Είχα προσπαθήσει να χωρέσω, να κατανοήσω παραλογισμούς. Με ψυχραιμία, ηρεμία, αλλά έβλεπα ότι σε άλλο μήκος κύματος εξέπεμπα εγώ, σε άλλο μήκος κύματος εξέπεμπε το πρόσωπο εκείνο. Το είχα δοκιμάσει όλα, δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Την τεχνική του καθρέφτη τη χρησιμοποιούμε εκεί που χρειάζεται, δηλαδή σε περιπτώσεις που πρέπει οπωσδήποτε να λύσουμε τον κύκλο της κακοποίησης και σε ανθρώπους με τους οποίους ξέρουμε σίγουρα ότι μετά από αυτό δεν μας ενοχλεί να μην έχουμε καμία απολύτως σχέση. Και επίσης προσέχουμε ιδιαιτέρως την τεχνική του καθρέφτη, να μην την εξασκήσουμε σε ανθρώπους που είναι άσχετοι για μας, δεν είναι τόσο σημαντικοί για μας, που δεν τους γνωρίζουμε καλά και που μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να είναι και εκδικητικοί. Δηλαδή τι να το κάνω αν εγώ ξεμπροστιάσω κάποιον ή κάποιαν ο οποίος δεν είναι και τόσο σημαντικός άνθρωπος για μένα, θα μπορούσα δηλαδή να αποσυρθώ διακριτικά από εκείνη τη φιλία, σχέση, γνωριμία, συνεργασία κτλ. Τι να το κάνω να τον ξεμπροστιάσω και να τον προσβάλλω και να τον φέρω στα όρια του και μετά αυτός να μου λειτουργήσει με ένα εκδικητικό τρόπο. Δηλαδή, γινόμαστε καθρέφτης απέναντι σε εκείνους τους ανθρώπους που είναι μέσα στη ζωή μας, που έχουμε δοκιμάσει όλους τους άλλους τρόπους ξεμπροστιάσματος και δεν λειτουργούν, και στους ανθρώπους εκείνους που κρίνουμε με βάση τη λογική μας και με βάση και τη γνώμη άλλων ανθρώπων από το περιβάλλον μας, ότι δεν είναι επικίνδυνοι αυτοί οι άνθρωποι, αν τους ξεμπροστιάσεις, να σου κάνουν κακό. Γιατί αν ο άλλος έχει επικινδυνότητα, καλύτερα να διακόπτουμε κάθε σχέση και κάθε επαφή χωρίς ξεμπροστίασμα και να κάνουμε το ξεμπροστίασμα μέσα μας. Αυτοπροστατευόμαστε. Δεν λέω να γινόμαστε θύματα, πάβουμε να είμαστε θύματα και δεν χρειάζεται να δώσουμε εξηγήσεις σε ανθρώπους που δεν του κόβει το μυαλό τους να καταλάβουν τις εξηγήσεις ή σε ανθρώπους που η έγνοια τους όλη είναι πώς να δημιουργήσουν φασαρία, ταραχή κτλ. Κτλ. Το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι υπάρχει κίνδυνος αν γινόμαστε καθρέφτης απέναντι σε πολλούς ανθρώπους και σε ανθρώπους που δεν είναι απαραίτητο να γινόμαστε καθρέφτης, υπάρχει και ο κίνδυνος να πάρουμε το στραβό το δρόμο και να γίνουμε κι εμείς σαν κι αυτούς, να γίνουμε τοξικοί, να γίνουμε αρνητικοί, να γίνουμε άνθρωποι που δεν θα θέλαμε να είμαστε. Και ένα κριτήριο το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να μην παρασυρθούμε στο να έχουμε παρόμοιο τοξικό τρόπο λειτουργίας είναι την ώρα που λειτουργούμε ως καθρέφτες να είμαστε ψύχρεμοι και να το κάνουμε μετά από σοβαρή και όρημη σκέψη, όχι αντιδραστικά, όχι αυθόρμητα, όχι επειδή ξεχύλισε το ποτήρι και μέχρι εκεί ήταν. Να το προγραμματίσουμε. Θυμάστε, σας είπα το παράδειγμα το δικό μου. Ήμουνα ψυχρεμότατη, περίμενα πως θα είχα εκείνο το τηλεφώνημα. Γιατί ένα και ένα κάνουν δύο και δύο και δύο κάνουν τέσσερα. Είναι απλά μαθηματικά, είναι απλή λογική να καταλάβεις ότι αν υπάρξει δράση θα υπάρξει και αντίδραση. Ή αν υπάρξει αντίδραση θα υπάρχει αντίδραση πάρω στην αντίδραση. Το περίμενα. Είχα όλη την υπομονή να αφήσω το άλλο το πρόσωπο να εκφράσει τον πραγματικό του εαυτό και μετά μετρημένα για πολύ λίγη ώρα μίλησα σε παρόμοιο τόνο με 30 δεσιμπέλ πιο ψηλά και μετά έκοψα οποιαδήποτε άλλη συζήτηση και δεν ξαναέπεσα στη διαδικασία να κάνω οποιαδήποτε άλλη συζήτηση γιατί ο σκοπός μου ήταν ξεκάθαρος. Ξεκαθαρίζω μέσω καθρεφτίσματος αυτή την υπόθεση. Δεν το κάνω ούτε για να βγω από πάνω, ούτε για να κάνω τη σπουδαία, ούτε για να κάνω την έξυπνη, ούτε για να εκδικηθώ, ούτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Το κάνω για να προστατεύσω και να σώσω τον εαυτό μου. Και μόνο όταν το κάνουμε για να προστατεύσουμε και να σώσουμε τον εαυτό μας, τότε μπορούμε να το κάνουμε μετρημένα και ψύχρεμα και χωρίς κίνδυνο για μας. Την αγάπη μου να έχετε. Ελπίζω να έγινε κατανοητό ότι η τεχνική του καθρέφτη δεν είναι για τη σπάση, δεν είναι για τη σπάση τα πάντα, δεν είναι για τη χρησιμοποιούμε παντού. Είναι για περιπτώσεις που μας έχουν φέρει στο αμήν και είναι άνθρωποι με τους οποίους αναγκαστικά ερχόμαστε σε επαφή. Είτε στενοί μας συγγενείς, είτε σύντροφος,
είτε πολύ καλός φίλος, είτε συνεργάτης, κάποιος στη δουλειά που τον βλέπουμε κάθε μέρα, που πρέπει να τον βάλουμε στη θέση του, να τη βάλουμε στη θέση της, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Αυτά. Την αγάπη μου να έχετε. Εγώ θέλω να είμαι ένας αγαπητικός καθρέφτης και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν άνθρωποι αγαπητικοί που μπορούν να δείχνουν αγάπη και μπορώ πίσω να καθρεφτίζω αγάπη. Γεια σας και να φοράτε τη μάσκα σας σε κλειστούς δημόσιους χώρους.